Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Σήμερα έχουμε τον Γιώργο παρέα, γιατί δεν ήθελε να αποχωριστεί εδώ τη μαμά, ήθελε να κάτσει μαζί μου. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ξεκίνησαν τα σχολεία, ξεκίνησαν οι δουλειές. Εμείς οι δασκάλες... Ναι, εμείς οι δασκάλες... Εμείς οι δασκάλες γυρίσαμε στα σχολεία μας, στα παιδάκια μας. Είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Σήμερα σε αυτό το βίντεο σας έχω διάφορα πραγματάκια που έχω τραβήξει έτσι λίγο αυτές τις μέρες. Και είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί αυτό το βίντεο είναι σε συνεργασία πάλι με την εταιρεία... Ναι. Είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Love. Είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Lovery. Είμαστε πολύ... Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι σε συνεργασία με την εταιρεία Lovery. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μας έστειλαν πάλι δύο πολύ όμορφα πακέτα, δύο play kit με πολύ όμορφα παιχνίδια μέσα, καθώς έτσι ο Γιώργος μεγαλώνει. Σας έχω πει πάλι, σας έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο, ότι η εταιρεία Lovery έχει έτσι διάφορα πακέτα παιχνιδιών με βασισμένα έτσι στις ανάγκες του παιδιού. Σας έχω ξαναμιλήσει σε προηγούμενο βίντεο, πάλι σε ένα άλλο βίντεο που είχαμε συνεργάσει με την εταιρεία Lovery, και σας τα έχω εξηγήσει αναλυτικά, δεν θα σας τα εξηγήσω πάλι. Θα πείτε να δείτε, θα σας έχω κάτω στο description box το βιντεάκι για να πάτε να το δείτε. Έτσι να σας πω εντάχει ότι είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργεί πακέτα παιχνιδιών βασισμένα στην ηλικία του παιδιού. Πολύ καλό γούστα, φτιαγμένα με πάρα πολύ αγάπη, τρομερής ποιότητας. Και είναι βασισμένα στη μέθοδο Montessori. Θα σας δείξω λίγο τώρα πώς έχω φτιάξει, αν και ο Γιώργος λίγο τα έχει χαλάσει, πώς έχω φτιάξει αυτή τη βδομάδα τα παιχνίδια του, και θα δείτε παιχνίδια που είχαμε μέσα σε αυτό το play kit. Λοιπόν, μισό λεπτό, έλα και εγώ να το βάλουμε. Θα σας δείξω λοιπόν κάποια παιχνιδάκια που έχουμε βάλει ήδη στα ράφια μας, από τα δύο play kit που μας έχουν στείλει. Τα έχουμε ανακατέψει λίγο, αλλά θα σας τα δείξω εντάχει. Λοιπόν, θα σας δείξω εντάχει λίγο τι έχουμε στα ράφια μας αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα παιχνίδια που είχε το πακέτο μας, το play kit μας από την εταιρεία Lovery. Βλέπετε πόσο όμορφο είναι. Είναι έτσι ένα puzzle με πολύ όμορφο σκηνικό, έτσι καλοκαιρινό. Έχουμε εδώ πέρα το πολύ όμορφο μας παιχνίδι έτσι μεταφοράς νερού με χωνή σε τρία διαφορετικά δοχεία. Ήρθε με το δισκάκι το πλαστικό, που είναι τρομερό και φανταστικό. Ένα άλλο παιχνίδι φοβερό που μας άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό εδώ το ξύλινο, ο Γιώργος ήδη τα έχει ρίξει κάτω, που στην ουσία έχει αυτές εδώ τις στρογγυλές τάπες και το παιδί της το αποθετεί μέσα με βάση το χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης έχουμε εδώ πάνω ψηλά, θα δείτε, θα σας δείξω τώρα, έχουμε αυτό το πολύ όμορφο παιχνίδι μνήμης, που στην αρχή εντάξει το παίζεις με, σε αυτή την ηλικία με αντιστοίχηση του ίδιου οχήματος. Με τα οχήματα έχετε σε αυτό το πολύ όμορφο κουτάκι. Μας άρεσε πάρα πολύ. Έχει τα οχήματα μέσα και είναι ένα παιχνίδι μνήμης. Πάρα πολύ όμορφο. Επίσης το άλλο μας play kit είχε αυτές εδώ τις κάρτες που αφορούν την καθημερινή ρουτίνα του παιδιού και τις οποίες τις χρησιμοποιείς είτε για να φτιάξεις τη ρουτίνα του παιδιού είτε για να εισάγεις το παιδί έτσι σε μια ρουτίνα. Τώρα θα σας δείξω. Οπότε ας πούμε έχει εδώ πώς να αλλάξεις την μπάνα σου, πώς να φτιάξεις την τσάντα σου για το σχολείο, πώς να μαζεύεις τα παιχνίδια, τι κάνεις, τη διαδικασία που ακολουθείς για να κάνεις αυτές τις δραστηριότητες και πολλές άλλες, όπως το να πας για ύπνο, τι κάνεις πριν για ύπνο. Όπως βλέπετε εδώ έχει μια ακολουθία διάφορων, π.χ. θα φας το φαγητό σου, θα βάλεις την πιτζάμα σου, θα κάνεις μπάνιο, θα βγάλεις τα ρούχα σου, θα τα βάλεις τα άπλυτα. Ένα πάρα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη δραστηριότητα που μπορείς να κάνεις με το παιδί σου. Και έχει και άλλα παιχνίδια, τα οποία δεν θα σας δείξω τώρα όλα. Ένα από τα και θα σας δείξω τώρα το τελευταίο προς το παρόν, τα άλλα ίσως θα τα δείχνω στα επόμενα βίντεό μου. Είναι αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι, είναι από τα αγαπημένα μου, που το παιδί έτσι
προσπαθεί να βάλει το λουλούδι, αυτά τα πανέμορφα βασικά θα έλεγα λουλούδια, μέσα εδώ σε αυτά τα πολύ όμορφα, σε αυτή την πολύ όμορφη βάση ξύλινη που έχει. Και βάζει αυτά τα πολύ όμορφα λουλούδια και έτσι δημιουργεί ένα πολύ όμορφο σκηνικό, φανταστικό. Πάμε να σας δείξω τι πήραμε από σύνδεγα πράγματα. Πήραμε πολλά. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω από το Σινσέ και πήρα για το σπίτι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πήραμε αυτό εδώ το λεμονοστίχτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι στιβαρό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πλαστικό το οποίο έτσι λυγίζει εύκολα. Είναι ωραίο. Αυτό δεν θυμάμαι να σας πω τώρα πόσο έκανε, νομίζω γύρω στα 2,5-3 ευρώ, δεν θυμάμαι. Πήρα αυτό εδώ, την ξύλινη βάση για τις κουτάλες όταν μαγειρεύουμε. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία η ποιότητά της, πάρα πολύ μαλακή. Μαλακό το ξύλο έτσι και όμορφο, λίο. Πήραμε αυτό εδώ το ψαλίδι το ροζ. Πήρα επίσης και αυτά τα τρία σετ μαχαίρια. Τα έχω δοκιμάσει, θα τα δοκιμάσω και θα σας πω. Επίσης πήρα για το αλάτι και για το πιπέρι, να το έχω δίπλα στην κουζίνα. Αυτή την ξύλινη, το ξύλινο δοχείο, το οποίο έχει δύο θήκες, δεξιά και αριστερά. Και έχει και το καπάκι από πάνω, το οποίο στριφογυρίζει. Μισό λεπτό. Το οποίο στροφογυρίζει και δένει και κλείνει εδώ με ένα μαγνητάκι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Το οποίο μαγνητάκι τώρα από το βλέπω δεν υπάρχει. Δεν είναι στη θέση του. Είχε ένα μαγνητάκι εδώ μπροστά. Να μην σου το βρω. Και τέλος πήρα αυτή τη θήκη για το απορριπαντικό των ρούχων. Αυτό εδώ το δοχείο. Το οποίο έχει μέσα και το... Έχει τη δική του έτσι σπάτουλα στο πω, η οποία κρεμιέται μετά εδώ στο πλάι, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι κάπως έτσι. Και χωράει κι άλλο και έχουμε και τη σπατουλίτσα μας εδώ στο πλάι. Τέλειο. Εγώ δεν είμαι τέλεια. Φυσικά και είσαι. Και εδώ σας δείχνω καθώς καθαρίζω τα φασολάκια μου, τα οποία τα φέραμε από το χωριό και επειδή είχαμε μπόλικα, θα τα βάλω στην κατάψυξη και έτσι είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιώ για ό,τι φρέσκο φέρνουμε το καλοκαίρι από το χωριό.
πάμε να καθαρίσουμε, πάμε λίγο να μαζέψουμε. Είναι Σαββατοκύριακο και είναι μια διαδικασία που μου αρέσει να κάνω έτσι, να μαζέψω λίγο το σπίτι, να τα βάλω σε μια τάξη, ώστε να με βρει η εβδομάδα όσο το δυνατόν γίνεται πιο οργανωμένη και πιο μαζεμένη, θα έλεγα. Οπότε θα δείτε, θα καθαρίσω λίγο το σπίτι, θα φτιάξω λίγο τη γωνιά των παιχνιδιών του Γιώργου, ώστε να έχει τη, μέσα στη εβδομάδα έτοιμα τα παιχνίδια του και να έχω κάνει το rotation με τα παιχνίδια του. Αν δω ότι κάτι έχει βαρεθεί, θα το αλλάξω. Και κάποια θα κρατήσω εφόσον έχω παρατηρήσει ότι έχει παίξει με αυτά. Επίσης, δεν ξέρω για σας, αλλά όπως με βλέπετε ζεστάθηκα και έβγαλα το ζακετάκι που φορούσα. Θέλω πλέον να χειμωνιάσει, να αρχίσει λίγο καιρός να κρυώνει. Και εδώ με βλέπετε να φτιάχνω τα παιχνίδια του Γιώργου, που σας έλεγα, κάνω το rotation με τα παιχνίδια του, και αυτά είναι ακριβώς που είχε μέσα το play kit μας. Πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια, τα βλέπετε, πολύχρωμα, πολύ καλής ποιότητας, ξύλινα, πανέμορφα, και έτσι προσελκύουν το παιδί στο να τα πιάσει και να παίξει με αυτά. Με τα φαγητά, με αυτά που θα χρειαστούμε μέσα στη εβδομάδα, να τα έχω έτσι λίγο πιο εύκολα στη διάθεσή μου, στην καθημερινότητα, έτσι μέσα στο τρέξιμο να μπορώ να τα έχω, να έχω άμεση έτσι πρόσβαση σε αυτά. Τα ντουλάπια, έτσι να έχουμε πράγματα που θα χρειαστούμε μέσα στη εβδομάδα. Πήγαινε με σούπερ μάρκετ ή Σάββατο ή Δευτέρα ή εγώ ή ο Δημήτρης, οπότε βγάζουμε λίγο το πλάνο το εβδομαδιαίο. Επίσης εδώ πέρα προσπαθώ να είναι γεμάτα, όπως βλέπετε, τα μακαρόνια, ρύζια, αλεύρια, τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στην καθημερινότητα, τα δημητριακά μας, εννοείται. Και γενικά να υπάρχει μια τάξη, και μου αρέσει να τα βάζω σε βαζάκι για την οργάνωση, αλλά βλέπω πραγματικά τι λείπει και τι όχι. Έχουμε τα όσπρια μας. Και γενικά εύκολα στη χρήση εδώ τα μέλια μας, τα αλήματά μας, τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά, ξηρούς καρπούς και διάφορα άλλα. Οπότε προσπαθώ έτσι να υπάρχει μια οργάνωση καλή, ώστε να βρίσκουμε πράγματα γρήγορα και να ξέρουμε τι υπάρχει στην πουλάπη. Τώρα θα σας αποχαιρετήσω έτσι με δύο όμορφα βιντεάκια που τράβηξα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Δύο άκρως έτσι αντίθετα. Αποχαιρετάμε το καλοκαίρι με το καρπούζι μας, το αγαπημένο μας καρπούζι, από τα χεράκια του Γιώργου, καθώς σερβίρει στην αδελφή του και στον εαυτό του να φάει. Και φυσικά με τη φθινοπορεινή βροχή.
που είχε αυτές τις μέρες. Έτσι φορέσαμε ζακετούλες, φορέσαμε γαλότσες. Οπότε έτσι ήθελα να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχηθώ έτσι καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα και ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε πολύ σύντομα σε ένα καινούριο βίντεο. Λοιπόν, σας φιλώ και σας χαιρετώ. Γεια σας!